σήμερα. Ο Ολυμπιονίκης της Άρης Βαρών, ο Θόδωρος, ο Ιακωβίδης ή Θοδωρής Ιακωβίδης. Πώς το προτιμάς? Καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι στην παρέα. Λοιπόν, 31 χρόνων εσύ, 31 και εγώ, έχουμε μια διαφορά στο ύψος όμως και στους μυς. Εντάξει, δεν πειράζει. Okay. Εμείς δεν το δουλέψαμε τόσο όσο εσύ. Και είναι πραγματικά χαρά μας να ξέρεις που σε έχουμε εδώ, γιατί και πέρυσι το καλοκαίρι σε συζητήσαμε πολύ εδώ από αυτή τη συχνότητα και μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για σένα. Και η πρώτη ερώτηση που θα σου κάνω, πέρα από την κουβέντα που θα κάνουμε για την παρουσία σου εδώ πέρα, επειδή έθιξες πέρυσι και συγκίνησες μια ολόκληρη χώρα με τα λόγια σου, έθιξες τα προβλήματα του δικού σου αθλήματος και άλλων αθλημάτων, ατομικών αθλημάτων, όλων θα λέγαμε, σχεδόν όλων. Ήταν πραγματικά μια κραυγή που ακούστηκε μέχρι και εκεί που μπορεί να μην ακουγόταν πριν λίγο καιρό. Θέλω να μου πεις αν βλέπεις ότι και από τότε μέχρι σήμερα, αν υπάρχει όντως αντίδραση και εξέλιξη και βοήθεια από την πολιτεία, γιατί αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Και να πάω κατευθείαν στο θέμα, ώστε να απαντήσω στην τελευταία ερώτηση. Ναι. Σε προσωπικό επίπεδο αλλάξανε πάρα πολλά. Ναι. Εντάξει, εννοείται, έχω πλέον χορηγίες τη Δέλτα, τη γαλακτοβιομηχανία και τον Αντένα. Και είμαι αυτάρκης, μπορώ να κάνω τα πάντα, να επενδύω και να έχω το κεφάλι μου ήσυχο και να προπονούμε χωρίς άγχος για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Αλλά σε γενικό επίπεδο δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα από θέμα πολιτείας. Γίνονται μεμονωμένες προσπάθειες από την Ολυμπιακή Επιτροπή. Ευτυχώς έχουμε τον Σπύρο τον Καπράλο και αυτός κάνει το καταδύναμο ό,τι μπορεί. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι στην Ολυμπιάδα θα υπάρξει κάποια άλλη ιστορία, κάποιο άλλο αθλητή. Θοδωρή, εγώ το λέω συνεχώς εδώ και χρόνια ότι αν δεν υπήρχαν οι ιδιωτικές εταιρείες, πραγματικά τα πράγματα θα ήταν όχι απλά χειρότερα από ότι είναι τώρα. Δεν θα μπορούσαν οι αθλητές και οι πρωταθλητές να κάνουν βήμα. Δεν θα υπήρχαν αθλητές και πρωταθλητές. Ναι. Το ξέρεις πολύ καλά. Αυτή είναι η πυρηλίδα. Υπάρχουν αρκετοί. Δεν θα υπήρχαν. Ναι. Θα υπήρχαν μόνο όσοι ήταν από εύπορες οικογένειες. Αυτή είναι η αλήθεια. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλες τις εταιρείες. Μπράβο, πραγματικά. Που είναι δίπλα σε αθλητές, σε ομάδες, γιατί πραγματικά από την πολιτεία δεν. Ούτε τα βασικά. Και ξέρουμε όλοι. Και εγώ έχω στον κύκλο. Το πιο απλό να σας πω, που εγώ δεν τα ήξερα και τώρα που μπήκαμε τις χορηγίες και με αυτά, οι αθλητές φορολογούνται κανονικά σαν εταιρείες. Ναι. Άλλο αυτό. Με 45-33%, 45% κτλ. Καλά, οι φορολογίες στην Ελλάδα, άστο είναι. Για να καταλάβετε, λέω ότι ακόμα και οι αθλητές που έχουν χορηγίες. Ναι. Δεν είναι τα ποσά που φαίνονται ή ακούγονται. Τα καθαρά είναι πολύ μακριά. Πολύ λιγότερα, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και εγώ σου λέω τώρα, μιλάς με δύο ανθρώπους οι οποίοι καλύπτουν ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ και το βλέπεις κι εσύ ότι στο ποδόσφαιρο, ειδικά, στο μπάσκετ σε μικρότερο βαθμό, γίνεται ένας χορός εκατομμυρίων και δίνονται και λεφτά από το κράτος σε πολλές περιπτώσεις, την πολιτεία. Τα μισά χρήματα, εγώ σου λέω, αν δίνονταν στο δικό σου το άθλημα, σε άλλα αθλήματα, πόσο μεγάλη βοήθεια θα ήταν. Άσε τώρα, δεν μπορώ να σου πω τώρα. Ναι, δεν μπορώ να σου πω. Εγώ βλέπω δηλαδή, να ρατσισμούν σε αυτά τα αθλήματα, να έχουν φέρει επιτυχίες σε αυτά τα αθλήματα. Ναι, έχουμε πρωταθλητές Ευρώπης, που παγκόσμιους πρωταθλητές, αθλητές που πάνε σε ευρωπαϊκό, πέμπτες θέσεις, τέταρτες. Που πηγαίνουν, Θόδωρε, με τα έξοδα των γονιών τους, πολλοί από αυτούς. Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι. Σε πρωταθλήματα, ναι. Δηλαδή βάζουν η οικογένεια τα αεροπορικά, τα ξενοδοχεία για να πάει ο πρωταθλητής να κάνει ένα τουρνουά, ξέρω εγώ, στην Γερμανία ή στην Ταϊλάνδη. Τα έχουμε ακούσει κατά καιρό. Ο Πιλίδης τα είπε πριν 15-20 μέρες. Τα δήλωσε όντως, ναι. Ένα ευαίσθητο θέμα είναι και ο λόγος που σε έφερε στην Θεσσαλονίκη σήμερα, γιατί σήμερα έχουμε και την αυλαία του τουρνουά Άρης Βαρών Lift for Life, το οποίο το οργανώνει ο Εραστέχνης Άρης, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρης Βαρών, στο Κλεάνθης Βικελίδης, και είναι και ένα τουρνουά το οποίο γίνεται και στη μνήμη του Άλκη του Καμπανού. Ένα θέμα το οποίο, εντάξει, και εσύ λίγο πολλά χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη, αλλά πιάσε νομίζω όλη την Ελλάδα και συγκλώνησε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια. Ακόμα και σήμερα, δηλαδή, όταν το σκέφτομαι, σοκάρομαι. Να πω ο Θεός να συγχωρέσει την ψυχούλα του παιδιού, αν και δεν νομίζω ότι έχει και κάτι να του συγχωρέσει. Ναι. Τίποτα.
Δεν είναι ένα σοκαριστικό. Ακόμα και τώρα δηλαδή, που το θυμήθηκα, σοκαρίστηκα. Δέχτηκα την πρόσκληση χωρίς δεύτερη σκέψη από το Θανάση Ζησιόπουλο. Κατευθείαν δεν πέρασε καν από το μυαλό μου ότι ποια ημερομηνία θα είναι. Δεν του είπα τίποτα. Του είπα απλά πες μου τι ώρα, ποιο μέρος και πού να είμαι. Και εγώ θα είμαι. Που προπονητικά αυτή τη στιγμή κάνω, ας το πούμε, είναι κακή περίοδος για να κάνω έναν αγώνα αυτή τη στιγμή. Ναι. Γιατί πριν τρεις εβδομάδες είχαμε το κύπελλο Ελλάδος και θα επιβαρύνω τον εαυτό μου δηλαδή παραπάνω, αλλά ήρθα εδώ να δώσω το 100% συμβολικά έτσι στη μνήμη αυτού του παιδιού. Αύριο θα σε δούμε σένα. Ναι, αύριο, παίζω στη 1:00 το μεσημέρι. Μάλιστα. Και είναι και μια ευκαιρία για να έρθουν και να έρθει και κόσμος και μικρά παιδιά τα οποία θέλουν να ασχοληθούν και με το άθλημα της Άκης Βαρών ή γενικά με άλλα αθλήματα, αλλά με το συγκεκριμένο κιόλας. Και νομίζω ότι είσαι από τους ανθρώπους που με τη συμπεριφορά σου και τη στάση σου ενθαρρύνουν πολύ τα νέα παιδιά να ασχοληθούν. Μακάρι να, έτσι, να γεμίσει το γυμναστήριο, εμείς θα είμαστε εκεί, έστω και ένα παιδάκι. Είναι ένα πολύ παρεξηγημένο άθλημα. Όντως. Δεν αφήνεται κοντούς, ούτε τραυματισμούς. Ίσα ισχυμένα με δείτε, ας πούμε, σε εμφάνιση είναι ένας πολύ υγιεινός άνθρωπος. Ναι. Ούτε φουσκωμένος, ούτε κοντός, ούτε... Δεν παραπέμπω σε ασεβάριστα. Ναι. Πιο πολύ σε ποδοσφαιριστή μοιάζω. Πρέπει να έχεις παίξει την μπάλα σου σίγουρα και εσύ πιο νεαρός ηλικία. Έχω παίξει παλέτα, έχω παίξει παλέτα τοπικά αφήνα εκεί, τοπικά, αλφατοπικό κτλ. Ομάδα? Πάω Αλσούπολης λεγότανε. Α, ήτανε βίτα έψα. Σέντερ μπακ, εντάξει. Στο περάκι μου. Έκανα και ασφάρον παιδιά, εντάξει. Σε φάγανε οι μάντζερ. Δεν ήμουν κανένας βιρτουόζος. Σε φάγανε οι μάντζερ και σένα. Όπως φάγανε πολλούς άλλους. Μιας και μιλάμε για ποδόσφαιρο, νομίζω ότι τα νέα για τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω, είναι ευχάριστα, Θόδωρε, για τον ποδοσφαιρικό και γενικότερα για τον σύλλογο με τον Βοτανικό. Είναι στο επίκεντρο αυτές τις μέρες ο σύλλογος. Ναι, εγώ είμαι υπέρ αυτής της απόφασης. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να αλλάξει επίπεδο. Καλώς ή κακώς, η λεωφόρος, ναι, καταλαβαίνω, έχει μια ιστορία, είναι το σπίτι του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούμε, λεωφόρος είσαι ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός είναι ο λεωφόρος. Έτσι είναι. Αλλά έτσι έχουμε είναι. 2022, πρέπει να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Πιστεύω ότι θα είναι για καλό όλου του συλλόγου. Θέλουμε γήπεδα, Θοδωρή, γενικότερα. Θέλουμε έχουμε μείνει στα παλιά. Θέλουμε κλειστά, ναι. Ανοιχτά, μη κλειστά. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλες οι ομάδες έχουν αυτό το πρόβλημα. Όχι, εγώ μιλάω και για το δικό σας το κομμάτι. Δηλαδή, καλύτερες εγκαταστάσεις, ναι. Γυμναστήρια, να μπορούν νέα παιδιά, πιο μεγάλα παιδιά να γυμνάζονται. Θυμάμαι ότι μια προαναγγελία για ένα γήπεδο για το σπίτι των βαρέων αθλημάτων κάποτε. Δεν ξέρω, μάλλον έχει μείνει στα χαρτιά. Δεν υπάρχει. Αυτό έχει δοθεί στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ναι. Εντάξει, γενικότερα το κομμάτι της προετοιμασίας πέρα από τα χρήματα που δεν παίρνετε και εσύ και όλοι οι αθλητές, πέρα από ποδόσφαιρο και μπάσκετ ενδεχομένως, δεν έχετε και εγκαταστάσεις για να προπονηθείτε. Ναι. Όσοι έχετε στάσεις και τυχεροί, φαντάζομαι. Όσοι έχουν εγκαταστάσεις. Και στη Θεσσαλονίκη οι επιλογές δεν είναι πολλές. Δηλαδή έχει ο Άρης στο γυμναστήριο Σοβικελής που γίνεται πολύ καλή δουλειά και θέλουμε να μας δώσει και εσύ λίγο την γνώμη σου και το Παλέ. Και ο ΠΑΟΚ νομίζω που έχει και ο ΠΑΟΚ. Ναι, αυτά τα τρία είναι όπως το έλεγα ακριβώς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τρία γυμναστήρια. Ναι. Εντάξει όμως, το να προετοιμάζονται αθλητές κάτω από ποδοσφαιρικά γήπεδα. Ή μπασκετικά γήπεδα. Εντάξει. Τώρα. Δεν είναι. Και το γυμναστήριο του Παναθηναϊκού, άμα το δείτε, είναι κάτω από τη θύρα 1. Ένα πολύ παλιό γυμναστήριο. Δεν μπορεί να γίνει σοβαρή δουλειά εκεί. Δεν είναι οι αθλητές στο Ρόκι 4 ο Σταλόνε να προετοιμάζονται. Μπράβο, ναι. Αυτό είναι για 1980 ακριβώς. Εντάξει, νομίζω ότι θυμόμαστε όλοι, Θόδωρε, ότι η Άννα Κορακάκη προετοιμάζονταν σε ένα κοντέινερ. Ναι, μπράβο, τα είδαμε. Έχει αρκετά κόμματα και τα ξαναδούμε. Δεν νομίζω να έχει αλλάξει. Το είπε και στο ξεκίνημά του. Θα ξαναδούμε και τέτοια. Δεν περάσανε. Δεν ήταν να πούμε ότι ήταν έστω περαστικά. Θα τα ξαναδούμε αυτά. Είναι αυτό που πρέπει να το δώσει. Θα δούμε άλλη μια διαφορετική ιστορία ενός αθλητή στην επόμενη Ολυμπιάδα. Σίγουρα. Σίγουρα θα βγει κάτι ξανά. Νομίζω συμφωνούμε και οι τρεις ότι είμαστε χώρα των άκρων, δηλαδή από τον σκασμό χρημάτων που δεν πήγαν όλα στον αθλητισμό. Από το 2000 μέχρι το 2008-2010, δεν ξέρω. Πήγαμε στο άλλο άκρο που πραγματικά. Δεν μπορούν αθλητές να πάνε σε ένα τουρνουά. Επίσης, κάναμε Ολυμπιακούς αγώνες και δεν έχουμε εκμεταλλευτεί ένα Ολυμπιακό έργο. Τι να πούμε τώρα. Καλά, αυτό είναι άλλη πονεμένη ιστορία. Και η Ισπανία ακόμα ζει με τα έργα της Βαρκελόνης. Ακόμα. Ο αθλητισμός της Ισπανίας ζει με τα έργα της Βαρκελόνης. Το 92, 30 χρόνια.
Στενάχωρες κουβέντες. Παρατημένα, εγκαταλελειμμένα, σε κάκιστη κατάσταση, συντήρηση μηδέν. Τίποτα. Δυστυχώς. Τσονάρη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα για να κλείσουμε λίγο, γιατί έχεις μια εικόνα πλέον. Ξέρεις και ο Θανάσης Ζησιόπουλο. Εντάξει, ο Άρης ήταν ενεργός πολλά χρόνια. Επανεμφανίστηκε. Ο Θανάσης έχει πολύ όρεξη, δουλεύει. Ισχύει αυτό. Και τις πρώτες συμμετοχές στα πάνελ πρωταθλήματα δίνει παρόν και πιστεύω ότι σύντομα στο μέλλον θα δούμε και τίτλους. Έτσι όπως πάει. Μακάρι. Και έχουμε, επειδή δουλεύει, και οι κόποι του να ανθοφορήσουν. Θα το δεις το Κυριακάτικο μας λεωφόρου. Το δωρε. πρέπει να πάω στην Ολυμπιακή Επιτροπή την Κυριακή το πρωί, αλλά τώρα είμαι υποσκέψεις. Μπορεί να κάτσω να το δω. Ωραία. Μπορεί να θα δω, αν προλαβαίνω. Να... Στο κινητό αλλιώς. Αλλιώς το κινητό. Αλλιώς το κινητό. Ή στο ραδιοφωνάκι. Λοιπόν, να αναφέρουμε ξανά ότι ο Θοδωρής αύριο μία η ώρα αγωνίζεται. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε να το δείτε κιόλας από κοντά. Να ευχηθούμε, Θοδωρή, ό,τι καλύτερο, να συνεχίσεις έτσι και μόνο επιτυχίες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Θοδωρή. Καλή συνέχεια, χάρηκα. Σε ευχαριστούμε κι εμείς πάρα πολύ. Λοιπόν, τα χαρά μας τον έχουμε, τον Ολυμπιονίκη Τσάρης Μπαρόν, τον Θοδωρή τον Ιακωβίδη.